Άλλοτε και τώρα είναι ο τίτλος της αφήγησης για το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί και είναι προς τιμήν ενός αξιόλογου και αξιοσέβαστου ανατρεπτικού δημοσιογράφου και απόλυτο εντός εισαγωγικών πολύ καλού φίλου του Σάκη Αραμπατζή. Εξάλλου, πολλές οι αναφορές του στις παραδοσιακές καλλιέργειες και όχι μόνο. Ο τίτλος «Άλλοτε και τώρα» σήμερα είναι πολύ επίκαιρος. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ που έχει πονηθεί και αναβιωθεί, που βλέπετε, αναδεικνύεται η καλλιέργεια του φασουλιού με πολύ μεγάλη ιστορία και παρουσία στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον τόπο μας, το Σαρμοσακλή, τη σημερινή Πεντάπολη. Α, μα φασούλ πάλι που κουνόμισες, Χριστάκο, πάλι φέτος. Τα φνικούδια όλα τα άδυση, ε. Α, μα καλό γκαϊρέτ πάλι έκανες, άντε. Ναι, μωρή Πανάσο, είχε δροσερή άνοιξη και τα άνθη δεν τα πέταξε. Έδεσαν πολλά φνίκια. Γιατί καλούτσικα, γεμάτο είναι. Αν να τα σκαλίσουμε λίγο, ήλιωσε δυο γκατσνάδες ανέφηκε ψηλά, να τα περπατήσουμε. Α, τι έχει και δροσιά, άντε. Ξεκινώντας λοιπόν από τη σπορά, την επιμέλεια στο σκάλισμα από τα διάφορα ζυζάνια, η νοικοκυρά η Θανάσου καμάρωνε τα φασόλια της αποκαλώντας τα κρεμαστά σκλαρίκια λόγω της πολύ επιτυχημένης καλλιέργειας εκείνης της χρονιάς. Πρωί-πρωί ξεκινούσαν με το γάδαρο τα σκαλστήρια φορτωμένα στο σαμάρι, το σιδηροπάλκο για να δέσουν το γάδαρο να βοσκήσει σγαλαμιά, το μπούκλο, το ντουρβά με όλα τα καλώδια της εποχής, οι λούδες, τυρούδι, σκόρδα, ξύδι και κανένα παλιάνγκουρο για να κάνουν αρμούδα, να ξεκόψουν πίνατς από το γάματο του σκαλίσματος, από τα ζυζάνια που είχαν τα φασόλια. Α, Χριστάκο, τι καλή επιτυχία φέτος, ε! Άμα, γεμάτο, ε! Δες, Μαρή, Θανάσο, δες πόσα φνίκια έδεσαι. Είμα σκλαρίκια, σκλαρίκια. Άμα, φασούλη, άντε και είναι και τρανός και χειμώνας. Να δώσουμε και καμπόσο. Και τρανότητα η φάμαρη, Θανάσο, έχουμε. Έχουμε, για έχουμε. Και φίλ, μέχρι την Αθήνα θέλει να στείλουμε. Θέλει, άντε. Στα σέρα σκυκνή, με αυτήν την κρίση. Να τις κάνουμε όλοι το κέφι, αφού καμπόσο, άντε. Άμα, πώς σκόρδα. Αδιάτα, αδιάτα, φνικούδια, καλούτσικα. Καλό πυρικέτη. Ας κάλυψε λίγο τα χορταρούδια. Να σφιχτούμε λιγάκι. Να το περπατήσουμε. Άντε, τώρα που είναι δροσιά. Να σφίξουμε λίγο, μπρε. Αμάν μπρε Θανάσου, γάδαρος, αμπρε, έκοψε το σκλί μπρε, και έφυγε μπρε, πάλι, πάλι, γέτο μπρε, στράβωσε το παλούκι μπρε, τους χαμηρών μπρε, να μην βγει γαδάρα μπρε, να μην βγει γαδάρα, και το στριφτάρι, πόσε του. Πλάι τώρα να τους καλώσει εκεί πέρα και, α, καρτιρό φαϊντό, αφού τον ξέρει τι ούσου είσαι είναι. Άκου Θανάσου. Θα του δώσεις του σαμάρι τώρα. Εγώ θα πάω να βρω το γάδαρο. Τράβα, φέρτον, άντι. Να μην μας γίνει καμιά ζημιά ακόμα πιο τρανή. Άντι, μην μας βρει καν χαρικές και αρχίσει και ήλιος. Καλά, μπρε. Άντι, φέρτον. Παλιά κατέφτει, άντι. Τράβα, φέρτον, γάδαρο, άντι. Πάξε το παλούξι. Την εποχή περίπου μετά το σκάλισμα των καπνών και το αλώνισμα των σιτηρών, πάλι ο νοικοκύρης ο Χριστάκος και η νοικοκυρά η Θανάσου με τον Ταϊφά, την οικογένεια, ξεκινούσαν να ξεριζώσουν τα φασόλια
Τα έβγαζαν αράδα-αράδα, τα άφηναν να ξεραθούν 3-4 μέρες για να ξεραθούν και να είναι έτοιμα να τα φορτώσουν φορτιά στο γάδαρο με τα κουφίνια ή το κάρο με τα αγκούτσια, να τα πάνε σταλόνι, να τα χτυπήσουν, να τα σπάσουν τα φνίκια και να μείνει μόνο το φασούλι έτοιμο για λίχνισμα. Άμα δεν πανάσω, για σκεφτεί και καλούτσικα. Γεμάτη φέτος. Α, καλαμπυρικέ φέτος. Α, μα πράγμα. Θα τα βγάλουμε πρωί-πρωί. Όχι, θα είναι δροσιά. Ώσπου να, να καψίνουν, θα θύβουμε. Πήρε και τα κοφίνια εκεί με τα φορτώσει με τον παλιουγάδαρο. Όχι, τον παλούκουσες καλά. Τον παλούκουσες, μπρε. Τον ουρσούζ. Μην την πάλι σαν την άλλη φορά. Όχι, όχι. Χρώμα ξηράθηκαν, έκανε πολύ ζέστα αυτές τις μέρες. Έκανε, έκανε πολύ. Ε? Έκανε, αλλά ασύνη όμως. Για σήμερα. Αύριο βράδυ, προφητηλία. Άντε. Θα πάμε και στο Παναήρι. Θα παίρνουμε. Ατιμάεις και τις ψάθες. Να κάτσουμε εκεί για να αρχέψουμε και το καπνό μηθάβο. Ναι. Άμα. Δια μπαρή Θανάσο, φωσκωμένα φνίκια. Ε, τι καλό τσίκο, ε, Χριστάκο. Αυτή είναι η κρίση. Θα σώσει πολύ κόσμο. Και αυτά τα φασόλια, τα ξέρεις. Διέτα, διέτα, διέτα. Ε, Θανάσο. Σκλαρίκια, καλά τα λέτε. Τα σκλαρίκια και θεαστού, καλά τα παγώ. Είδες τι όσο το, αγαπά. Αγαπά το φτωχό. Αμα, καλό τσίκο. Δόξα του Θεώ. Άγια. Τώρα θα αφήσουμε το σπίτι, θα τα λιάσουμε κανένα δύο-τρεις μέρες. Ατιμάεις τον κόπανο Θανάσο και το δρυμόνι και να σηκωθεί κανένας νοτιάς δυνατός να τα λιχνίσουμε. Άμα. Άμα πράγμα. Θανάσο, έχει όψιμα, έχει πρόμα. Να, αυτό αχτάζει, βρε. Δεν βγήκαν μερικές ρίζες πρόημα, μερικές όψιμα. Αξιερωθούν αυτά. Αξιερωθούν, μπα, βρε. Αξιερωθούν, μπα, Θανάσο. Το καντυσιά που έχουν, δεν τα χουρτιάνου, Χριστάκου, φέτος. Θα βότσει και θυώσα, βρε. Ωραία έγιναν. Αμ, τώρα να κάψω ένα τσιγάρο, βρε, Θανάση, λέω. Άμα δεν ανάβει την παπαρόσκα, δεν μπορείς. Κόψ' τα, μπρε, κόψ' του. Μέρες περίμεναν να σηκωθεί δυνατός νοτιάς, να λιχνίσουν το φασούλι. Χαρά Θεού όταν σηκώνονταν ο νοτιάς. Όλοι, νοικοκύρες, παιδιά, νοικοκυρά, γιαγιά, παππούς, εγγόνια, όλοι στο λίχνισμα. Άντε, Δημήτρη, φέρε την καδάρα. Χριστά γάδερο, σε έφυγε. Φέρε την κιά του καδούρα να φορτώσουμε. Να τον κάνουμε και υπηρετήσουμε. Άντε. Αν και πάει στο σπάσιμο, τι να κάνουμε, να μείνουν τα φασούλια όξο. Άντε. Ακόμα λίγο. Άντε, άστε.
έτσι. Άμα Δημήτρη Χριστάκος, καλή παραγωγή μάξε φέτος. Ξέρα είχε, αλλά πολύ καλή παραγωγή. Πολύ ωραία φασόλια γίνηκαν. Και βραστηρά φασόλια. Θα έχει δηλαδή για το χειμώνα. Βέβαια. Έμπτα περιποιήθηκε. Και αν έβρεχε, ακόμα ένα φορτίο θα βγάζει. Καλά πήγα, καλά πήγα. Σουδιά καλή. Βάλ τον τέγκι μπαρμπαστέριο για να φορτώσουμε και από την άλλη μεριά. Πέσα καλά, γιατί έχουμε πολύ δρόμο, μη μας πέσουν. Μας δώσει και μας λες καμιά σακούλα να δοκιμάσουμε. Είπαμε, είναι πολύ βραστερά φασόλια. Είναι βραστερά, ε. Το μέρος που τα έχει, πολύ βραστερά. Σε καμιά καπνιά λες να τα βάλει. Και μπαμπακιά τα έχει, και μπαμπακιά. Ένα βγάλαμε και τα δέντια. Άι, Μπαρμπαστέριο, πάμε. Άι, άι. Πάμε να δούμε πού θα τα λιχνίσει τώρα. Άι. Έλα, βρε, Θανάσο. Άντε, βρε. Τι είμαστε το δρυμόνι. Ναι, βρε. Τι είμαστε το μουσιαμά. Να δω τα έχω μπρε όλα, έτοιμα τα έχω. Είμαστε σκόπανοι. Άντε, άντε. Τέτοιος καλός νουτιάς που σκόθηκε να πάμε να, να κάνουμε το φασόλι να, να δώσουμε καμπόσο. Άντε, άντε να το λιχνίσουμε. Άντε μπρε. Δω τα έχω μπρε όλα, δω τα έχω έτοιμα. Όλα εδώ είναι, όλα εδώ είναι. Άντε, άντε, άντε. Με έναν κόπανο έχεις μαριδό. Να κι άλλο, πάει. Μα σώνει, αυτό είναι μπρε, το καντρώνει μπρε, τον άλλο το κόπανο. Εκείνο μπρε τα ρούχα που χτυπούσε, τις κερασές που έπλυνα με τα ρούχα. Πάτου βρω τώρα, πάτου βρω, δώσε με φτωμένα πάρεις τα άλλο, άντε. Δώσε με, άντε. Άντε. Άντε να δώσουμε λίγο τα φασόλια. Λοιπόν, αχ τύπα. Άντε, άντε, πάει. Κλάστηρο. Μπράστηρο. Μπράβο, Θανάσο! Άμα! Πόνα στρατός! Γεια σα! Άμα, καλή σου για φέτος, βρε! Γεια σου, τι ωραία, Τόνιζε! Δεν έχεις τον άλλο του κόπο, νου, Μαρία! Πού την έβανα, δεν πιέρω! Τα χειρούργια, Μαρία! Να μην τον πήρανε! Μαστηρό! Μακλάν! Μακλάν! Χριστάκου, τι σημαίνει μιλές έτσι! Και έπρεπε ο καιρό πας μέσα. Μα για σιά! Αυτός κόπανος, 200 χρονών κόπανος είναι, Θανάσο.
Πού είναι για άλλους, ποιος ξέρει, μην το πήρε κανένας, ε. Να σπάσει φασούλ και δεν μας τον εφήρει ξανά. Α, τέτοια χούια έχουν. Αυτά τα τσουβάλια, μπρε, τα τσουβάλια τα τρίχινα εκείνα τη σκύλη που έβαζε με το σιτάρι το σπόρο, τα πήρες. Τα άφερα, μπρε, τα πήρα. Πού τα μπρε. Εδώ είναι, μπρε, εδώ είναι, μπρε. Εδώ τα άφερα. Άστα, καλά είναι να... και το δρυμόνι είναι εδώ. Αλλά στάσου τώρα να σου δώσω το τυνικέ να το λιχνείς. Άντε, Μυρακλήθηκα θέλω να το λιχνείς. Ναι, είσαι στην αγχουριά σου πρώτη φορά, είναι μπρε. Σαν γερός νουτιάς. Μην αφήξεις καμιά πετρούδα και σπάσεις με τα δόντια μας το χειμώνα. Όχι, όχι, όχι. Αμά, νοτιάς, σιγά σιγά. Νοτιάς γερός, πρε. Καλώς. Κανά σου. Όχι πρέπει. Θανάσου, σιγά σιγά, να φεύγουν τα πετρούδια, να το περάσουμε και από τον τριμόνι. Για φασούλη γερό. Μα καλούτσο. Α, μα φασούλη, μπράβο. Μα καλούτσο. Χάιντε. 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 Μα, καλούτσικο, τι καλό που ήταν, α. Φένταν αυτό, Χριστάκου, φένταν. Φένταν από την αρχή, που θα είχαμε καλό φασούλ φέτος. Θέλει να σου κάνει δυο-τρεις φορές να το περάσει, έχουν και τα δόντια. Να το περάσω κι άλλο, εγώ το περάσω. Μη σπάσει με τα δόντια μας, τίχμανα. Όχι, όχι. Θα του καθαρίσω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Βα. Θα βάλουμε και κανένας καζανές. Χάιδε. Έλα από εδώ, Μαρή. Αθανάσου. Χάιντε, σιγά σιγά. Χάιντε. Θα σας αφαρείς αέρα, σας άλλαξε. Χάιντε. Ο μακαμπός σου είναι. Χάιντε. Όλα από τον καιρό περιμένουν. Άμα δεν ταιριάσει καιρό, τίποτα δεν γίνεται, Χριστάκο. Σιγά σιγά, Θανάσου, σιγά σιγά. Θανάσου, βάλεις το σκαφίδι, ρε. Να το περάσουμε από το δρυμόνι. Ακάνεις καμιά μαγειρικιά σήμερα. Ακάμω. Γιος μου έχουμε. Εν καλούσκον την τυρίσκον, αμάιντε. Έχουμε. Βάτος του δρυμόνιας. Για σκάλω, Μαρή Θανάση, σκάλω. Μα καθαρό φασούλ. Άντε, Λέντσο, έλα καλή μάντη να βουθείς, καμπόσο να τελειώνουμε. Άντε, έλα. Έρχομαι. Έλα. Μάνα, τι καλό φασούλι είναι αυτό φέτος. Τι καλό φέτος, τι φασούλι.
Τι καλά καθαρίζει, Μαρία, έχω! Καλά που έχουμε το τριμόνι! Βλέπεις τι καλούτσικα! Ένα-ένα σπίρι καθαρί! Άρεσε! Σαμό τσακνά, να τα δώσουμε τις κατσίκες να τα φάνε αυτές τα τρών. Αι, κι άμα δεν, θα τα έχουμε για το χειμώνα, για το τζάκι, για ζέσταμα. Αι, άμα να, εδώ, έτσι. Αι και εκείνο, έτσι. Άγω το κουρτσούδι μου. Αι. Τέτοιο φασλούδι καλό, ποιος έβγαλε. Αι. Α, έτσι. Α, τα φάνε κατσικούδες αυτά. Μαρία, το φασόλι μέσα στο σακί. Άντε. Με γύριψε και εκείνος καμπαχτής καμπάσο. Να τον δώσω. Πήρα και τσιγαριά. Πάρα να οικονομήσουμε κανένα. Καμιά 5-6 κιλά λάδια. Το κάνουμε. Είδος μη είδος. Ναι. Άντε, κάνουμε. Δώσ' τον. Πιάσει λίγο ανοιχτά να είναι. Άντε. Η γιαγιά η Μαλτούδα ανήμπορη να δρεμονιάσει τα φασόλια και να ταξιδιαλύνει από τα σαμότσακνα ή καμιά τυχόν πετρούδα που είχαν, φώναζε τις γειτόνσες Χριστάκινα και Θουμάδινα, τάζοντάς της από μια οκά φασόλια να καθαρίσουν τα δικά της φασόλια. Εκείνες, η Θουμάδινα και η Χριστάκινα, η κουμπάρα της, πρόθυμα προσήρχοντος στο κάλεσμα της γιαγιάς και δρεμόνιαζαν και καθάριζαν τα φασόλια, κάνονταν σχόλια της επικαιρότητας και κυρίως επικεντρώνονταν στην επερχόμενη οικονομική κρίση και τα δεινά που θα έφερνε. Αχ, τι να κάνω τώρα, έχω και αυτό το φασούλι, πώς θα το καθαρίσω. Τα έρμα δεν βαστούν. Να είχα δυο βουτιαρίνες να μην βοθήσουν. Είναι φασούλι. Ναι. Αχ, θα το βράσει και να βγει και μικρή παππούδα. Όχι, θα το κάνω. Καλώς η μικρή παππούδα. Αυγά, να καθίσουμε εδώ, να το καθαρίσουμε τώρα. Χριστάκινα, εκείνα τα χρόνια έβραζαμε φασούλ, δεν είχε ψυγείο, το μεσημέρι φασούλ και το βράδυ. Και άμα πυρίσει βίντς και το πρωί. Τόσα καταραμένη. Αλλά έφαγε μου ριγανούδα, ψωμί, σάλτσα. Και σάλτσα. Μα και τι όχι κάτω που είχαμε, κάτι μάγρα είχαμε. Κόκκινο, κόκκινο. Αλλά που σας θεωρούσε και και σάλτσα. Ε, τότε και εσύ πιο υγιεινά ήταν τώρα. Όλα είναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Μη θέλει να γυρίσουν και από την πόλη κόσμο στο χωριό. Και δεν ξέρουν οι ούλια να κάνει και φασόλι. Να το σπείρουν, να το καλλιεργήσουν. Να το σπείρουν, να το καλλιεργήσουν. Μη σπούμε στη λίγο πυρηνία της μπάρες. Ας τραβώσουν τα ποδάρια μας δίπ για δίπ. Θέλουμε, δεν θέλουμε, μάνια μας τα καημένα, δεν αναράβδαν μέχρι το ουδόν μας το κουράκι. Α, τι καλούδια τι μας έντω, μπρε. Αμα αυτά τα φασούλια εδώ να είναι μπιλιούρια, μπιριντζί. Φασούλ, πιπιρούδες, τα κρομιδούδια, το σέλινο, γιος μας, αν το ντοματάτο, νύφε με τα χέρια τα έκανε αυτά. Του λαδού θα είναι φυτνιά σοδιά. Νύφε, πού είσαι Μερνίνη, πού είσαι. Ναι, μάνα. Έρχεται τη νύφε. Με φώναξες. Σε φώναξα Μερνίνη. Άκω τώρα. Να κόψει σιγά σιγά το γιος μου, τα κρομδούδια, την πιπερούδα,
Και ύστερα ναι. θα ανάψω μια εκεί ναι. τη στιά ναι, μάνα, να τα δράσω. Θα το κάνω με το φασόλι, μάνα. Ναι, μη στεναχωριέσαι. Θα τα κάνω εγώ τώρα. Φούσκωνε το φασόλι με νερό και το εξέθετε στο τραπέζι με το άσπρο τραπεζομάντιλο. Η γιαγιά η Μαλτούδα, σαν παλιά νοικοκυρά, παρακαλούσε πάλι την Ιφ να βράσει τη φασουλάδα, παροτρύνοντάς την να τα βάλει με τσιρά στον ταβά, το μεγάλο του ταβά. Πρώτα το φασούλι, μετά το κρουμίδι, το ντοματάτο όπως έλεγε, και τελευταία το λάδι μαζί με το δυόσμο ή το σέλινο και την κόκκινη πιπεριά για να μου σκοβολήσει φασουλάδα. Η καλούτσικα θα βράζει γρήγορα το φασούλι σήμερα. Φασουλάδα, φαγητό για τις κρύες και βροχερές ημέρες του χειμώνα. Σύμβολο της γεύσης για την ελληνική κουζίνα. Κείνα τα χρόνια, οι εργάτες της γης και οι τεχνίτες, κοζανίτες και από το Λέχοβο, πάντοτε σε συμφωνία.